Επιμένει να αρχίσει πρόωρα το φετινό καλοκαίρι με τις συνθήκες που διαμορφώνονται μέσα στο Σαββατοκύριακο αλλά και μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας να παραπέμπουν σε μήνα Ιούνιο. Θερμή εισβολή προβλέπεται από τα νότια και ταυτόχρονα ενίσχυση των νοτιάδων. Αυτός ο συνδυασμός θα έχει σαν αποτέλεσμα να δώσει αρκετά υψηλές θερμοκρασίες στο νησί μας, οι οποίες μάλλον φαίνεται να διατηρούνται μέχρι και την Τετάρτη. Η ηλιοφάνεια και το ήπιο σκηνικό αναμένεται να καταστήσουν την αυριανή ημέρα ιδανική για όσους εκδράμουν και για τους πρώτους τουρίστες στη σεζόν που ήδη απολαμβάνουν το κλίμα του νησιού. Αναμένεται ότι γενικά θα έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Οι άνεμοι θα διατηρήσουν μια βόρεια τάση με την έντασή τους στα κεντρικά πελάγη του Αιγαίου να είναι στα 4 με 5 μποφόρ. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει λίγο κυματισμό στο βόρειο παράκτιο μέτωπο του νησιού. Ενισχυμένοι όμως θα είναι και στα νότια της Κρήτης, καθότι λειτουργώντας ως καταβάτες θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ σαν μέση ένταση με μέγιστες εντάσεις πρόσκαιρα και λίγο ενισχυμένες. Οι βοριάδες πάντως δεν θα διατηρηθούν για πολύ, καθώς από αύριο το βράδυ προβλέπεται να εξασθενήσουν και από τη Δευτέρα θα πνέουν ασθενείς από νότιες διευθύνσεις, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Και θα δούμε το θερμόμετρο να ξεπερνάει ακόμα και τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου και κυρίως σε βόρειες περιοχές θα σημειωθούν αυτές οι υψηλότερες τιμές, έστω και σε τοπικό επίπεδο πάνω από τους 26 βαθμούς. Νοτιάδες προβλέπεται να επικρατήσουν και την Τρίτη, με την έντασή τους στα δυτικά πελάγη να ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φλερτάροντας με τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά το θερμοκρασιακό πεδίο, από την Τετάρτη αναμένεται ότι θα αρχίσει μια μικρή υποχώρηση των θερμοκρασιών, να επανέλθουμε στα επίπεδα των 25 με 26 βαθμών Κελσίου και περαιτέρω μέσα από την Τετάρτη και μετά να δούμε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, διατηρώντας όμως γενικά τις καλές καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα κάνει ξανά την εμφάνισή του, με τις συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων ωστόσο να διατηρούνται σε επίπεδα ανεκτά για τον ανθρώπινο οργανισμό. Παρόλα αυτά, από την Δευτέρα το απόγευμα και προς την Τρίτη και Τετάρτη αναμένεται ότι θα έχουμε αρκετά σημαντική συγκέντρωση σκόνης, αλλά προσοχή, αυτή η σκόνη θα είναι οπτικού, θα λέγαμε, χαρακτήρα, δηλαδή θα τη δούμε να περνάει πάνω από το νησί της Κρήτης και θα μεταφέρεται φυσικά σε βορειότερα πλάτη. Κατά τα άλλα όμως, στα χαμηλότερα στρώματα, στη χαμηλότερη ατμόσφαιρα, οι συγκεντρώσεις φαίνεται να μην είναι ιδιαίτερα υψηλές, θα είναι σε λογικά, θα λέγαμε, επίπεδα. Μια ψυχρή εισβολή που σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα θα επηρέαζε από τα βόρεια την Κρήτη την ερχόμενη εβδομάδα δείχνει να ανακόπτεται στο ύψος της Πελοποννήσου και έτσι η καλοκαιρία παρατείνεται.